Είχαμε τη χαρά σήμερα να αποδεχθούμε στην πόλη μας τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον φίλο Αβέροφ Νεοφύτου, τον οποίο και ξεναγήσαμε σε διάφορα έργα που γίνονται και τον οποίο ασφαλώς ευχαριστώ για το διαχρονικό ενδιαφέρον του για την πόλη μας, αλλά και για την πρακτική στήριξη του σε μια σειρά από σημαντικά αναπτυξιακά έργα στην πόλη μας. Τα έργα τα οποία είδαμε σήμερα είναι έργα τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πόλης, ενισχύουν και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του Δημότη, αλλά και αναβαθμίζουν επίσης τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Ενημερώσαμε τον Πρόεδρο για τον μεγάλο στρατηγικό μας στόχο για αναβάθμιση των συνοικιών της πόλης, με μια σειρά από έργα τα οποία αρχίζουν να υλοποιούνται από φέτος, καθώς επίσης και για το μεγάλο σημαντικό έργο της δημιουργίας υποδομών προσιτής στέγης, ένα έργο του οποίου η αξία υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, όπως επίσης και άλλα σημαντικά για την πόλη μας έργα που έχουν να κάνουν με σημεία ενδιαφέροντος, εμβληματικά σημεία της πόλης. Ο Δήμος Λεμεσού βρίσκεται στην πορεία υλοποίησης, πέραν των όσων έχει υλοποιήσει τα τελευταία 4 χρόνια, ενός αναπτυξιακού έργου που κυμαίνεται γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ και ελπίζουμε ότι θα μπουν σε πορεία υλοποίησης με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστούμε να βγάλουμε μια φορά τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την παρουσία του στη Λεμεσό. Σήμερα βρίσκομαι στη Λεμεσό μαζί με τους συνεργάτες μου και μένω και σήμερα κατάπληκτος και θέλω να συγχαρώ τον Δήμαρχο και όλους τους συνεργάτες του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις Δημοτικές Υπηρεσίες που με τη στήριξη της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη η Λεμεσός γίνεται ακόμα καλύτερη. Η Λεμεσός, φίλε Δήμαρχε, διαπίστωσε σήμερα ότι δεν είναι μόνο η βιτρίνα, το παραλιακό μέτωπο. Σας συγχαίρω γιατί δώσατε βαρύτητα στις συνοικίες. Ζωή και αναβάθμιση των συνοικιών. Όμως, το έργο που κάνετε για την προσιτή κατοικία στις φτωχές λεμεσανές οικογένειες είναι πρωτοποριακό. 600 και πλέον κατοικίες για τους ανθρώπους και συνανθρώπους μας που δεν έχουν την δυνατότητα είτε να πληρώσουν ένα κανονικό ενίκιο είτε να αποκτήσουν μια κανονική στέγη. Είναι αυτά που μένουν. Η κοινωνική ευαισθησία να μετατρέπεται σε έργα για κοινωνική στήριξη. Ειλικρινά με τον οργασμό των έργων έχουμε περιδιαβεί όλα σχεδόν τα σημαντικά έργα που έχουν γίνει αλλά και που εκτελούνται. Όπως είπε ο Δήμαρχος που ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια. Η Πάφος, η Λευκωσία, η Λάρνακα, η Λεμεσός, η κάθε γωνιά της Κύπρου είναι ένα ανοιχτό εργοτάξιο. Είναι αυτή την πορεία και την καλύτερη Κύπρο που θέλουμε να στηρίξουμε. Δεν θα πω αυτό που έλεγα στη Λάρνακα και στη Λευκωσία ότι και η Λεμεσός αλλάζει. Η Λεμεσός γίνεται ακόμα καλύτερη. Γι' αυτό και νιώθω αισιόδοξος για το μέλλον του τόπου μας, όλοι μαζί, μακριά από μηδενισμούς, αλλά εκεί που χρειάζεται, κάνοντας και την αυτοκριτική, να προσπαθούμε να τραβούμε τον τόπο μπροστά. Αυτό βλέπω αυτές τις τελευταίες μέρες που κινούμε σε ολόκληρη την Κύπρο και θέλω να κλείσω ακόμα μια φορά. Ο λαός μας εμπισματάρης. Όσες φορές εσκουντουφλήσαμε, άλλες τόσες εσηκωστήκαμε στα πόδια μας και γινήκαμε και πιο δυνατοί. Και τούτην τη φορά πιο δυνατοί να βγούμε και από τούτην την παγκόσμια πανδημία. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για μηδενισμό και βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση τις τελευταίες ημέρες μηδενίζει ιδιαίτερα τις προσπάθειες του Πρόεδρου Αναστασιάδη γιατί ο Κυπριακό ένωψη βεβαίως και τις πενταμέρους. Η Τουρκία και ο Τσαντάρ μιλούν εδώ και αρκετό καιρό για δύο κράτη. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις θέσεις αλλά και τη στρατηγική της άλλης πλευράς. Αυτό δεν σημαίνει
ότι θα επαναπαυτούμε για να έχουμε άλοθη τις τουρκικές θέσεις. Εθνική προτεραιότητα είναι να σπάσουμε το αδιέξοδο. Και πιστεύω πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο τέλος του Απρίλιου θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σπάσουμε το αδιέξοδο και με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπούμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Δεν έχουμε χρόνο πολύ. Ο χρόνος δυστυχώς για το Κυπριακό έχει σχεδόν απόλυτα εξαντληθεί. Το κατανοούμε, γι' αυτό κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Σε αυτή την τελευταία προσπάθεια για το Κυπριακό να χιέσει ο τέλος για να μπορέσουμε να ζήσουμε σε μια επανενωμένη πατρίδα, αυτή που αξίζει να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Έχετε κάποια ενημέρωση από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι ενδεχομένως να καλέσει Εθνικό Συμβούλιο? Είχαμε Εθνικό Συμβούλιο, μας έκανε πλήρη ενημέρωση. Η πολιτική αρχηγή θα το συνοδεύσουμε. Θα είναι το Εθνικό Συμβούλιο σε διαρκή σύνοδο και εντός και εκτός Κύπρου. Να υποθέσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι... Θα και τώρα κάνω μετά και ένα σχόλιο για να σου κάνω. Ναι. Να υποθέσουμε, κύριε Πρόεδρε, από την απάντηση σας ότι δεν θέλετε να πυροδοτείτε εντάσεις στο εσωτερικό μέτωπο για το Κυπριακό εν ενόψει της Πενταμέρου. Αγαπητέ μου, ποτέ, ακόμα και χωρίς Πενταμερή και σε άλλες περιόδους, πάντα προσπαθούσα να κρατώ γέφυρες. Να κρατώ γέφυρες με τους πάντες. Δεν είναι με το να βγάλουμε ο ένας στα μάτια του άλλου που βοηθούμε τον τόπο μας. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι δεν δεχόμαστε την κριτική. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς την αντίθετη άποψη. Και δεν μπορεί να υπάρχει πετυχημένη κυβέρνηση αν δεν υπάρχει και μια αντικειμενική αντιπολίτευση. Άρα, ας κάνουν την κριτική μέσα σε ένα πολιτικό πολιτισμό. Από την άλλη, μια κυβέρνηση οφείλει, και αυτό παρατηρώ, να πράττει. Οφείλει να παράγει πολιτικές. Αυτό διαπιστώνω καθημερινά. Και ας δέχεται την κριτική. Εν πάση περιπτώσει, οι κυβερνήσεις είναι για να κάνουν έργα και οι αντιπολιτεύσεις να κάνουν τη δουλειά τους, να κάνουν την κριτική τους καλοδεχούμενοι.